Για την άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα μίλησε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Γιώργος Φελίδης είναι μαζί μας. Ο Ζωζέ Μπορέλ για άλλη μια φορά ήταν καταπέλτης εναντίον του Ισραήλ, Γιώργο. Προσερχόμενος τον βλέπουμε στο Συμβούλιο Εξωτερικών των 27, είπε ότι η κατάσταση στη Γάζα για τους αμάχους δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη. Το Ισραήλ δεν μπορεί να οικοδομήσει την ειρήνη μόνο με στρατιωτικά μέσα και από εδώ και τώρα δεν θα μιλάω για ειρηνευτική διαδικασία, αλλά για μια διαδικασία λύσης των δύο κρατών. Καυτηρίασε μάλιστα την άρνηση του Ισραήλ να δεχθείτε μια τέτοια λύση. Ας ακούσουμε το χαρακτηριστικό απόσπασμα. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. I will not talk about the peace process, but about the two-state solution process. Which are the other solutions they have in mind? To make all the Palestinians live? To kill off them? 25,000 already in Gaza. 70% are women and children.